Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην κατατεχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής στάθηκα ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο που αφορά την ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1151 του 19 αναφορικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές. Σήμερα δεν θα επανέλθω γιατί, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω, αλλά θεωρώ ότι εκείνο που μονοπολεί τη συζήτηση είναι τελικά το κεφάλαιο 2. Βέβαια, οι περισσότεροι αποσιωπούν ότι το άρθρο 11 είναι ένα ιδιαίτερο άρθρο που αφορά φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια. Τα είπαμε και εχθές. Είναι οι γνωστές δεσμεύσεις που έχει η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, προς τους ομίλους, αξιοποιώντας βέβαια τους αναπτυξιακούς νόμους διαχρονικά. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σήμερα ιδιαίτερα στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας εφεξής ΠΕΛ και τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Και θα σταθώ λίγο στο ιστορικό της υπόθεσης, γιατί έχει σημασία να ξέρεις το ιστορικό της υπόθεσης για να μπορείς να καταλήξεις γιατί γίνεται ο καυγάς. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συστάθηκε το 1975 εποπτευόμενη από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο είναι και η κυριότητα της έκτασης. Τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό, έχει σταματήσει η διεξαγωγή της καθιερωμένης ετήσιας εκθεσιακής περίοδου. Τα κτίρια, ο περιβάλλοντας χώρος έχει εγκαταληφθεί, έχει απαξιωθεί και ταυτόχρονα το νομικό πρόσωπο έχει συσσωρεύσει χρέη που αγγίζουν, εδώ ακούστηκαν αυτά, τα 700.000 ευρώ πλέον τόκων, που στο σύνολό τους μπορεί να φτάνουν και τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ως αποτέλεσμα διαφόρων εμπορικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν. Το Δεκέμβρη του 2014, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, ο υφυπουργός τότε, ο Χρήστος Σταϊκούρας, με νομοθετική ρύθμιση, διεύρυνε το πεδίο δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου από επιχειρηματικά συμφέροντα. Το Μάρτι του 19, επίσης προεκλογικά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, διατηρώντας το πεδίο δραστηριοτήτων που είχε προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014. Με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, μέτοχοι στη νέα ανώνυμη εταιρεία ήταν ο Δήμος Λαμιαίων με 60%, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 20%, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας με ποσοστό 20%, ενώ η έκταση και τα περιουσιακά στοιχεία περάσανε στην κυριότητά της. Ωστόσο, ουδέποτε εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. Με αποτέλεσμα η ανώνυμη εταιρεία να μην έχει ακόμη συσταθεί, να υφίσταται το παλιό νομικό πρόσωπο και η διοίκηση σφραγίδα βέβαια και η κυριότητα της έκθεσης να βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιαίων το Μάη του 2021, ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών τότε, ανέφερε ως θέση του ότι δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και η κυριότητα του ακινήτου να παραμείνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ίδια θέση όπως είχε πει τότε. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε πάρει καμία νομοθετική πρωτοβουλία για την ΠΕΛ. Αντίθετα, ενδιαφέρον για την επιχειρηματική εκμετάλλευση του ακινήτου της ΠΕΛ είχε δείξει ο πρώην Περιφερειάρχης Στερεάς, ο κ. Μπακογιάννης, πατώντας την εμπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων που είχε ανοίξει με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας το 2014,
προωθώντας τη λογική της εμπορευματοποίησης για να εμπεδωθεί στην τοπική κοινωνία της Λαμίας. Όλο στοιχείο στην ίδια χρονική περίοδο, Μάη του 21, ο Δήμαρχος Λαμιαίων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίασε το Master Plan για την ΠΕΛ ως συνέχεια των πρωτοβουλειών του πρώην Περιφερειάρχη, του κ. Μπακογιάννη. Τι περιλαμβάνει αυτό το Master Plan? Ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, χωρητικότητας 100-150 κλινών, στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους έκθεσης 4.000 τετραγωνικών μέτρων κτίριο διοίκησης, συνεδριακό κέντρο, άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά και θα διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, εμπορικά καταστήματα, εστίαση, εκδηλώσεις και άλλα, κτίριο για μουσιακή χρήση, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου και ανάλογης διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων. Στην ουσία, το Master Plan αφορούσε την κατασκευή ενός ξενοδοχείου και των υποδομών που θα το υπηρετούν. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε αναφέρεται μάλιστα ότι υπολογίζεται πως θα διοργανώνονται 85 συνολικά εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Εκθέσεις, συνέδρια, πολιτιστικές, άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες κτλ. Που ουσιαστικά θα διασφαλίσουν την πελατεία στο ξενοδοχείο και τα καταστήματα τα οποία θα αναπτυχθούν. Μάλιστα, ένα τμήμα του κόστους των εκδηλώσεων και των δράσεων που θα πραγματοποιούνται θα καταβάλλεται από το Δήμο, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, όπως ήδη συμβαίνει δηλαδή. Στην πραγματικότητα, που θέλω να καταλήξω, ότι στην πραγματικότητα εδώ γίνεται σύγκρουση δύο διαφορετικών γραμμών στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, που αφορούν τον τρόπο χρηματοδότησης και υλοποίησης και κατά συνέπεια τον έλεγχο της επένδυσης. Από τη μία, ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, ξεκάθαρος ότι η επένδυση θα πρέπει να γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Οικονόμου είναι της ίδιας κατεύθυνσης, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το έλεγε από τότε που ήταν υφυπουργός. Μάλιστα, ο κύριος Σταϊκούρας είχε προτείνει να μεσολαβήσει στην εταιρεία που τρέχει το έργο της πρώην Πυρκάλ, ώστε αφιλοκερδώς στην αρχή να προσφέρει τις υπηρεσίες της και στην περίπτωση της ΠΕΛ. Έτσι θα διασφάλιζε ότι θα έχει ο ίδιος το πάνω χέρι στις διαδικασίες και στις εξελίξεις. Και από την άλλη, φυσικά, ο Περιφερειάρχης, ο μετέπειτα Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, ο Φάνης Οσπανός, εκφράζοντας την πλευρά όμως Μπακογιάννη, ανέφερε ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει την εξέβρεση χρηματοδότησης μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσα από το ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν και η πρόταση του Δήμου Λαμιαίων, εκτός από την κατασκευή του ξενοδοχείου, που δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και θα πρέπει να γίνει με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Σε αυτή την περίπτωση, το πάνω χέρι στην επένδυση θα έχει η πλευρά που έχει αυτή την άποψη, πλευρά Μπακογιάννη, μέσω της Περιφέρειας. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κινείται στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ του 2019, έχει μείνει εκεί, και του περάσματος της κυριότητας της έκθεσης στην τοπική διοίκηση, ασκώντας την γνωστή κριτική στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτές οι διατάξεις, οι σημερινές, στο παρόν νόμο σχέδιο, έρχονται για να λύσουν εκκρεμότητες κατά τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρόσωπο αναπτυξιακή ΑΕΟΤΑ. Παραμένει η ιδιοκτησία Υπουργείου Ανάπτυξης και το παραχωρεί άνευ αντιτίμου για τα επόμενα 30 χρόνια στο διάδοχο νομικό πρόσωπο που ανέφερα. Οι προτινόμενες διατάξεις δεν αποκλείουν τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του δικαιώματος χρήσης για 30 χρόνια στο νέο φορέα. Πρόκειται για εταιρεία ΟΤΑ και όχι για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει ειδική διάταξη ότι αποκλείεται η κατάσχεση. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την καταγραφή, πρόκειται για ένα εθολό τοπίο που εδώ δεν υπάρχουν απαντήσεις. Όμως ο διάδοχος φορέας υπησέρχεται σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Σε ποιες υποχρεώσεις, πώς καθορίζονται, ότι ζητά ό,τι μπορεί να ζητήσει ο καθένας ανέλεγκτα. Μιλάμε για υποθέσεις οφειλών από το 2010 έως το 2014. Τι θα κάνει ο ορκωτός ελεγκτής που δεν έχει κανένα δικαίωμα πέραν της καταγραφής?
Αυτοί οι πίνακες θα είναι υποχρεωτικοί και για ποιον? Τι γίνεται με αυτούς που έχουν εκτελεστό δικαστικό τίτλο? Θα μπορούν να προχωρήσουν σε επίσπευση χωρίς τη συγκεκριμένη καταγραφή ή ακόμα και με διαφωνία επί της καταγραφής? Τι θα γίνει αν διαφωνήσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προσυπογράψει ή ακόμα και ο ίδιος ο υπουργός? Σε ποιο χρόνο θα γίνει, πόσο θα διαρκέσει, από ποιον θα επιβεβαιωθεί, πώς κατοχυρώνεται επίσης και η άλλη άποψη? Ήδη η μεθοδολογία που είχε προταθεί εκκρεμεί από το 2019. Πολλά λοιπόν τα κενά και περισσότερα τα προβλήματα, καθώς κάποιοι βιάζονται να πάρουν τα λεφτά τους. Είναι φανερό ότι όλα αυτά χρειάζονται αποσαφήνιση. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που παίρνει η διάδοχος εταιρεία, κατά την άποψή μας είναι άνθρακες, καθώς οι περισσότεροι είναι 15 ετίας και έχουν παραγραφή. Οι υποχρεώσεις που μεταφέρονται στη διάδοχο είναι πολλές. Όπως σας είπα, 700.000 ευρώ μαζί με τους στόχους θα ανέβει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και πολλά άλλα ζητήματα να μην τα λέω, αλλά σε κάθε περίπτωση η τροπολογία του κυρίου Γιάννη Οικονόμη, βουλευτική τροπολογία, που επιχειρεί να ρυθμιστούν ζητήματα, δηλαδή να μην μπορεί να βγει σε πληστηριασμό το οικόπεδο της έκθεσης για χρέη και απαιτήσεις προηγούμενων ετών, και με τη δεύτερη προσθήκη ζητά να μην μεταφερθούν στη νέα ανώνυμη εταιρεία τα χρέη και απαιτήσεις διατών που βαραίνουν το παλιό νομικό πρόσωπο, θα είχαν κάποιο νόημα εάν η ίδια η τροπολογία από την φύση της δεν έρχεται να διευκολύνει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση μιας έκτασης 167 στρεμμάτων, εντός της οποίας περιλαμβάνονται 3 στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι. Από την πλευρά μας, και να κλείσω με αυτό κυρία Πρόεδρε, το ΚΚΕ σε κάθε περίπτωση είναι αντίθετο στο συνολικότερο σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις. Διαφωνούμε με τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και με το σχέδιο ανάπλασης της έκτασης, καθώς πρόκειται για ιδιωτικοποίηση. Έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένη πρόταση και ως κόμμα, αλλά και η λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Λαμιαίων για το πώς πρέπει να αξιοποιηθούν αυτές οι εκτάσεις προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Και πολύ πιο αναλυτικά για τις συγκεκριμένες προτάσεις θα αναφερθώ στην δεύτερη ανάγνωση και φυσικά στην Ολομέλεια. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και στο κεφάλαιο Α και στο κεφάλαιο Β. Ευχαριστώ.